Βρισκόμαστε στα αεροπλάνα όταν πήγαινα στη Ρόδο και στη Ρόδο. Βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά. Έτσι. Χαίρομαι πολύ και για τη Φωτεινή που τη βλέπω πάλι και πάντα με το παρατηρητήριο. Είμαστε στο πλευρό σου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Ξέρετε, έχω κάνει πολλές έρευνες πανελλαδικές, αλλά αυτή είναι μια έρευνα που με συγκίνησε, που βεβαίως με ενεργοποίησε και από την άποψη του ακτιβισμού μου, ήταν πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά μου. Και ξέρετε, βρήκα εκεί να ζουν παραδοσιακές εικόνες γυναικών του αγροτικού χώρου. Βρήκα για παράδειγμα μια σύγχρονη Χαδούλα Φραγκογιαννού, όχι να στους φόνους, αλλά σε εκείνο το συναρπαστικό μονόλογο, αν θέλετε θα σας τον δείξω μετά. Και κυρίως βρήκα γυναικείους κόσμους και γυναικείες φωνές που είχαν μείνει στο περιθώριο των υπόλοιπων ερευνών που δεν χρησιμοποιούσαν το φύλλο ως αναλυτική κατηγορία. Έχετε δύο βιβλία, θα μας πείτε τι είναι. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Το ένα είναι δώρο και καταρχήν να σας συγχαρώ για το παρατηρητήριο ισότητας που έχετε. Σίγουρα καινοτομείτε και σίγουρα δεν είναι τυχαίο με την όλη σας στάση απέναντι στα θέματα φύλου και της Φωτεινής και τη δική σου Κώστα. Αυτός είναι ο οδηγός υπέρβασης του γλωσσικού σεξισμού στη γλώσσα των εγγράφων της δημόσιας διοίκησης. Είναι μια πρώτη προσπάθεια, μια καλή πρακτική που προήλθε ύστερα από μια έρευνα 1000 περίπου εν χρήση εγγράφων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Είναι αυτό. Και νομίζω ότι στην ΕΡΤ είναι εντελώς απαραίτητο να το κουβεντιάσουμε και με τους δημοσιογράφους και τις δημοσιογράφους και με, να μας ακούσει και ωραία, ο κόσμος. Είναι για σένα. Υπάρχει ο ίδιος οδηγός ύστερα από πρόσκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας που βγήκε στην Κύπρο και να πούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κάλεσε και επιμορφώσαμε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες το σύνολο του ελληνόφωνου δυναμικού της. Πάμε στην Ελληνίδα Γρότησα. Εδώ λοιπόν όμως είναι η Ελληνίδα Γρότησα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Εθνικό Τυπογραφείο που μας έβγαλε και τους δύο τόμους και βεβαίως να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τη Γενική Γραμματεία Ισότητας για το εξαιρετικό ενδιαφέρον που έχει για τον αγροτικό χώρο. Πάμε λίγο στα στοιχεία. Μαρία, περίμενα στα στοιχεία. Να δείξουμε και την άλλη κυρία η οποία περιμένει και είναι υπομονετική. Είναι η κυρία Βαρούτα, η Δέσποινα Βαρούτα, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή και στην άλλη διάσταση. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα από την όμορφη Ζαγορά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η κυρία Γκαζούκα θα μας δώσει τα στοιχεία και εσείς θα μας πείτε, θα μας μιλήσετε σχετικά με το βίωμα φυσικά. Κυρία Γκαζούκα, πάμε να δούμε, καθώς θα σταχυολογείτε τα στοιχεία αυτά που έχετε βγάλει από την έρευνα, ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά? Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να σας πω ότι η κυρία Βαρότα είναι η μοναδική γυναίκα αντιπρόεδρος αγροτοσυνεταιρισμού, μικτού. Και στον ιστορικό και εξαιρετικό συνεταιρισμό Ζαγοράς, που πέρσι συμπλήρωσε 100 χρόνια διαρκούς παρουσίας στο συνεταιριστικό κίνημα της Ελλάδας, είναι η μοναδική γυναίκα αντιπρόεδρος. Ελπίζω και εύχομαι να τη δούμε να και πρόεδρο, βεβαίως, αλλά όχι μόνο στη Ζαγορά. Και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο ο τελευταίος. Να ρωτήσω σε αυτό λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη της κυρίας που έχω εδώ. Η θέση της αντιπρόεδρου, κυρία Βαρούτα, έγινε πώς, δηλαδή με τους συναδέλφους σας? Ναι, εκλέχθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού και είχα τη χαρά και την τιμή 6 άντρες συνάδελφοι να με ψηφίσουν για τη θέση της αντιπροέδρου. Τι ωραία. Τι σημαίνει γυναίκα σε ένα συνεταιρισμό που είναι αδροκατούμενος και αυτό που βάζει σήμερα η εκπομπή είναι ότι αυτό πρέπει να σπάσει, δηλαδή πάμε ισότιμα και εκεί. Πρέπει να πάμε. Το έχω πει πολλές φορές και συνεχίζω να το λέω ότι η γυναίκα αγρότησα δεν πρέπει να δουλεύει μόνο με τη δύναμη της ψυχής της, αλλά πρέπει να αγωνίζεται για συμμετοχή σε όλα. Είτε αυτό είναι εκπαίδευση, είτε αυτό είναι κοινά. Έχουμε εδώ κάποια στοιχεία που θέλουμε και εσείς, κυρία Βαρούτα, να μας τα σχολιάσετε. Να ξεκινήσουμε από... Έχει φτιάξει και η Ευελίνα κάποιες κάρτες που μπορούμε παράλληλα να βλέπουμε. Από τις αγρότησες, λοιπόν, που δήλωσαν ότι διαθέτουν προσωπική αγροτική ιδιοκτησία, το 62,5% τη διαχειρίζεται οι ίδιες.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι ίδιες οι αγρότες διαχειρίζονται τη γη τους, αλλά υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με το ποιος παίρνει τις αποφάσεις τελικά για την περιουσία αυτή και για την παραγωγή, κυρία Γκασούκα. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι αυτή η έρευνα για πρώτη φορά χρησιμοποιεί ως αναλυτική κατηγορία το φύλλο. Mm-hmm. Είναι μια φεμινιστική έρευνα που φέρνει τη ζωή, τους κόσμους και το λόγο των αγροτισών στο επίκεντρο. Υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, με αυτό το θέμα της ιδιοκτησίας σε όλη την Ευρώπη και αν δείτε και τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την έχουμε στη βιβλιογραφία, κάτοχοι γης είναι οι άντρες. Και κληρονομείται η γη κατά κανόνα στους άντρες, από βαθιά παράδοση, μακριά παράδοση. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Στην Ελλάδα μοιράζεται η περιουσία στα παιδιά. Και έτσι βρισκόμαστε με γυναίκες που κρατούν μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας, διπλάσιο σχεδόν από αυτό των Ευρωπαίων, και σύμφωνα με τα στοιχεία του 17 που μας έδωσε το Υπουργείο Γεωργίας, οι φορείς οι αρμόδιοι εκεί πέρα, οι γυναίκες είναι κάτοχοι του 75% της αγροτικής της γης. Εδώ βέβαια μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πόσο πράγματι συμβαίνει αυτό, πόσο πράγματι και στο πεδίο του αρχηγού της αγροτικής, της αρχηγού της αγροτικής εκμετάλλευσης, αυτό είναι πραγματικότητα ή είναι παρένθετα πρόσωπα για λόγους φορολογικούς, ασφαλιστικούς κτλ. Κυρία Βαρούτα, εσείς την καλλιεργείτε την γη, την παλεύετε? Την παλεύω. Είμαι ενεργή αγρότησα, φοβερή τοπικίστρια, φοβερή συνεταιρίστρια, με πάθος ζω και εργάζομαι στο χωριό μου. Κυρία Βαρούτα, ένα άλλο στοιχείο πολύ ενδιαφέρον της έρευνας είναι αυτό που λέει ότι οι αγρότες συμφωνούν ότι διαμορφώνονται σήμερα σημαντικές προοπτικές στο επάγγελμα των αγροτισών, το οποίο μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της ανεργίας των γυναικών. Το βλέπετε στην πράξη αυτό? Βλέπετε νέες γυναίκες να μπαίνουν στο χώρο σας της παραγωγής, της εκμετάλλευσης της γης και να υπάρχει δυνατότητα για μείωση της γυναικείας ανεργίας? Κοιτάξτε να δείτε, η οικονομική κρίση έφερε πολλά νέα ζευγάρια πίσω στην επαρχία. Θεωρώ ότι η αγροτική οικονομία είναι εκεί που μπορεί πραγματικά να στηρίξει την οικονομία της χώρας μας. Μπορούν οι νέες κοπέλες να επενδύσουν σε αυτό το κομμάτι και να φέρουν αποτελέσματα. Καθαρή. Ξέρετε, ναι. Και οι ίδιες οι αγρότησες όταν ρωτήθηκαν είπαν ναι, υπάρχει ευκαιρία για νέες γυναίκες να έρθουν και να ασχοληθούν ιδιαίτερα με βιολογικές καλλιέργειες, νέου τύπου καλλιέργειες κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, μέχρι και το 2013 που έχουμε στοιχεία και τα οποία παραθέτουμε στην έρευνα, έχουμε μείωση του νεανικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων γυναικών. Θα πρέπει τώρα να ξαναδούμε τα στοιχεία, γιατί είναι προφανής μια αναστροφή, έστω και μικρή, αυτού του φαινομένου. Έχουμε επιστροφή νέων ανθρώπων και νέων γυναικών. Ξέρετε κάτι, και τις δύο ρωτώ. Καταρχήν είναι πολύ γλυκό και εντυπωσιακά καλό ότι το 70% της αγροτικής γης είναι στις γυναίκες, δηλαδή στο πώς λειτουργούσε μέσα στο συντηρητισμό της τόσο πολύ προοδευτικά ελληνική οικογένεια, δηλαδή στα παιδιά. Και για λόγους οικονομίας πάντως. Και για λόγους οικονομίας, δεν ξέρω πώς έγινε, πάντως είναι ένα θετικό πρόσημο. Έτσι. Το παίρνουμε θετικό. Είναι όμως ένα ζήτημα, ρωτώ και τις δύο καλεσμένες μου, αν έχω τη γη και την παλεύω, όπως γίνεται στην περίπτωση που έχουμε σήμερα με την Αντιπρόεδρο που είναι μαζί μας, ή έχω τη γη και την παραχωρώ για λόγους που λες εσύ. Και πάλι δηλαδή αντρικά χέρια την δουλεύουν ή την εκμεταλλεύονται ή αποφασίζουν για την παραγωγή. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, κυρία Βαρούχα. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι γυναίκες να μην έχουν απλά ρόλο συμβοηθού τους, αλλά να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα, στην παραγωγή, στην εκμετάλλευση της γης, στην αποφασίζουν μαζί. Στην απόφαση της παραγωγής. Σωστά. Τι βάζω και πώς το διανέμω. Και στη διεκδίκηση του ρόλου της, του συνεταιρισμού και στο σπίτι και στο συνεταιρισμό. Έτσι ακριβώς. Και στο εργατικό μεροκάματο. Στο εργατικό μεροκάματο. Την δύναμη, κατάλαβες τι εννοώ τώρα, Μαρία.
να βαδίζουν κοινά, μαζί, ταυτόχρονα, τα δύο φύλλα. Ακούστε, αυτή η έρευνα ήταν μερικές φορές ανατρεπτική αυτών που περιμέναμε. Μας ανέτρεψε ορισμένα πράγματα που ίσως ήταν και λίγο στερεοτυπικά από τη δική μας μεριά. Θα το πω. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι η πεποίθηση που είχα εγώ προσωπικά, γιατί εγώ τη σχεδίασα και συμμετείχα στην υλοποίησή της, ότι οι άντρες, οι Έλληνες αγρότες, δεν συμμετέχουν καθόλου στις ενδοοικογενειακές υποχρεώσεις. Ορισμένα στοιχεία μου λένε ότι ναι, δεν έχει επέλθει η επαναστατική αλλαγή, αλλά έχουμε 14%, λένε τα υποκείμενα της έρευνας, πλήρη συμμετοχή, ισότιμη συμμετοχή, και ένα 30% μερική συμμετοχή. Αυτό είναι ανατρεπτικό εάν το δούμε. Mm. Και μας λέει ότι μπορεί σήμερα να μην έχει επιτευχθεί ο απόλυτος στόχος του ισόρροπης συμμετοχής και του 50-50, αλλά είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Και μου άρεσε πολύ μια εφημερίδα καθημερινή, η οποία έγραφε στον τίτλο όταν παρουσίαζε την έρευνα «Η ισότητα συναντάει το χωράφι». Και φαίνεται ότι υπάρχουν δρόμοι που τώρα καθημερινοί ναι, προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι η εικόνα που έχουμε και τα στοιχεία είναι απολύτως σοβαρά, είναι από τον πιο αρμόδιο φορέα, μιλούν για αυτή την αυξημένη ιδιοκτησία γης από τις γυναίκες. Mm. Όμως, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και επιφυλακτικές γιατί εμφανίζεται αυτό, κατά πόσο είναι πραγματική η νομή του προϊόντος από τις γυναίκες, κατά πόσο συμμετέχουν ουσιαστικά οι γυναίκες στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την αγροτική καλλιέργεια ή ο ρόλος τους είναι απλώς συμβουλευτικός, αλλά τη λήψη την έχει. Κλείνοντας. Θέλουμε να δώσουμε άλλα δύο στοιχεία, γιατί έχουμε και τις κάρτες που είναι ενδεικτικά. Ένα έχει σχέση με τα έσοδα που έχουν οι αγρότες, δηλαδή τι μένει στο πορτοφόλι του στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, η πλειονότητα των αγροτησών λαμβάνει κάτω των 1.000 ευρώ, έτσι. Το 14% ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Το 46,91% δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ μηνιαίως. Ας τα κρατήσουμε αυτά. Και μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό. Πολλές γυναίκες που έχουν απασχοληθεί στην αγορά εργασίας πριν ασχοληθούν με την αγροτική οικονομία, λένε πως είχαν μεγάλη απώλεια εισοδήματα. Μάλιστα. Mm-hmm. Ένα τελευταίο από εσάς, κυρία Βαρούτα. Να πούμε και ένα πολύ θετικό και να δώσουμε πάσα στην κυρία Βαρούτα να το σχολιάσει, ότι η έρευνα δείχνει ότι έχουν πολύ καλή σχέση με τη νέα τεχνολογία, τα κομπιούτερ και τα λοιπά, οι Έλληνες αγρότες. Κοιτάξτε, το δείγμα μου δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Δεν είναι μια γενικευμένη έρευνα, παρότι τα υποκείμενα προέρχονται από την Μακεδονία ως την Κρήτη και από το Αιγαίο ως τη Δυτική Ελλάδα. Φαίνεται ότι έχουμε σημαντική ενασχόληση με τις τεχνολογίες. Δεν διαπιστώσαμε τεχνοφοβία και έχουμε από αυτό το ποσοστό που ασχολείται και ένα σημαντικό ποσοστό που ασχολείται και παραπάνω. Κάνει PowerPoint, Excel κτλ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Συνδέθηκε με το γεγονός ότι έχουμε εξαιρετικά βελτιωμένο μορφωτικό επίπεδο πια στον αγροτικό πληθυσμό και μεταξύ αυτών και στις γυναίκες. Κυρία Βαρούτα, ένα τελευταίο από εσάς, σαν μήνυμα, σαν κλείσιμο, σαν για χαρά. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ τη Γενική Γραμματεία που ακούμπησε στη Ζαγορά, που η πρώτη ομάδα εστίαση ξεκίνησε από τη Ζαγορά. Και να πω αυτό, ότι τα αποτελέσματα της έρευνας πολύ καλά να συνεχιστούν, όμως η επαρχία χρειάζεται δομές. Και αν θέλουμε πραγματικά η γυναίκα αγρότησα να μείνει και να προσφέρει, χρειάζονται δομές. Παιδική σταθμή, κέντρα φύλαξης ηλικιωμένων, στελεχωμένα κέντρα υγείας. Ζούμε και εργαζόμαστε σε δύσκολους ορεινούς όγκους και η πολιτεία πρέπει να ακουμπήσει τα πραγματικά προβλήματά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.